Σήμερα. Ναι. Σήμερα θέλω να σου δείξω μια σπασοκεφαλιά. Για να τη μάθεις. Ναι. Ναι, για να τη μάθεις. Και εσύ να τη μάθεις σε κάποιους άλλους. Είναι πολύ διασκεδαστική. Ναι, θα παιδέψει το μυαλουδάκι σου αρκετά. Πάμε να στη μάθω. Θα σου φανεί δύσκολη, αλλά δεν είναι. Όταν τη μάθεις, θα καταλάβεις ότι δεν είναι καθόλου δύσκολη. Για μένα είναι εύκολη, για σένα θα φανεί δύσκολη. Θα τα καταφέρεις όμως. Ναι, είναι χαρτιά. Χαρτιά που παίζουμε. Δεν θα παίξουμε χαρτιά. Ούτε θα κοιτάξω να σου κάνω κάποια κόλπα που διαλέγεις κάποιο φύλλο και μετά στο βρίσκω και το δείχνω. Καμία σχέση. Άσε ότι δεν ξέρω βέβαια χαρτιά να παίζω. Θα με μάθεις εσύ χαρτιά και εγώ θα σου μάθω τη σπασοκεφαλιά. Είναι πολύ όμορφα. Έχουν το σκέλο της παντοφλίτσας σαν γιονάρας. Είναι πολύ όμορφα χαρτιά. Να διαλέξω, δεν θα χρειαστώ όλα τα χαρτιά, θα διαλέξω 4 μαύρα. Και θέλω και άλλα 1, 2, 3 κόκκινα. Αυτά δεν θα τα χρειαστώ. Τέσσερα μαύρα και 3 κόκκινα. Μπορείς να διαλέξεις εσύ 4 κόκκινα, 3 μαύρα, αναλόγως τι σου αρέσει. Εγώ διάλεξα 4 μαύρα, 3 κόκκινα και πάμε να το ξεκινήσουμε. Θέλω να το προσέξεις πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Μου φέρεις καθώς θα τα ανακατέψω και στήσω
τα χρώματα στη σειρά όπως θέλω. Μετά να μου βγάλεις κάτω ένα μαύρο, ένα κόκκινο, ένα μαύρο, ένα κόκκινο, ένα μαύρο, ένα κόκκινο στη σειρά. Αν αλλάξει ένα. Πάμε να το δούμε στην πράξη, γιατί έτσι δεν το καταλαβαίνεις. Οπότε θα ανακατέψω τα χαρτιά λίγο καλύτερα, έτσι επειδή είναι λίγα. Πάω να στήσω τα χρώματά μου των χαρτιών για να σου το δείξω το παιχνίδι αυτό. Όχι, έχω βάλει ένα κόκκινο παραπάνω. Ναι. Θέλω 3 κόκκινα και 4 μαύρα. Ή το αντίθετο. Εγώ είχα βάλει, δεν πρόσεξα, είχα βάλει 4-4. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, πάμε να το στήσουμε. Πρόσεξε τώρα τι θα κάνω, τι θέλω, να πάω τα χαρτιά και με τα χρώματα αυτά. Ένα πάνω, ένα κάτω, 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 ένα πάνω, ένα κάτω. Ένα κάτω. Λοιπόν, τι έχω καταφέρει, γιατί έχω κάνει ένα μαύρο, ένα κόκκινο, μαύρο, κόκκινο, μαύρο, κόκκινο, μαύρο. Θέλω να αλλάξει. Δηλαδή πέσανε ανάμεσα στα 4, το καθένα κόκκινο. Πάμε πάλι, άλλη μία. Πάμε να ξαναφτιάξω τα χαρτιά μου, να τα στήσω να πέσουν αυτό που θέλω. Τα χρώματα εννοώ. Συγγνώμη, ένα κάτω, ένα πάνω, ένα κάτω, ένα πάνω, ένα κάτω, ένα πάνω, ένα κάτω, ένα πάνω, ένα κάτω, ένα κάτω. Λοιπόν, νομίζω ότι τάβες μάλλον, αυτό, θέλω να μου το φτιάξεις. Δεν θα σου πω πώς το κάνω, θα περιμένω να μου το πεις πώς βάζεις τα μαύρα και τα κόκκινα για να σου πέσει έτσι. Προσπάθησέ το.
και πες το μου αν το κατάφερες. Είναι πολύ ευχάριστο παιχνίδι, μπορείς με το που θα το μάθεις να το μάθεις και σε φίλους, σε φίλες, σε μια μεγάλη παρέα, σε μια μεγάλη παρέα. Να διασκεδάζετε και να παίζετε αυτό το παιχνίδι. Είναι απλό. Για μένα είπα ότι είναι εύκολο, επειδή το ξέρω. Σε σένα μπορεί να μην είναι εύκολο. Θα σου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και σε διαβεβαιώ ότι δεν θα τα καταφέρεις πραγματικά. Δοκίμασε το και θα με θυμηθείς. Εδώ είμαι πάλι. Θα τα ξαναπούμε σε περίπτωση που δεν θα το βρεις. Αλλά προσπάθησε το. Αξίζει τον κόπο να μάθεις κάτι και να το μάθεις εσύ αλλού. Χάρηκα που παίξαμε μαζί. Πάρα πολύ. Θα σε καλέσω κι άλλη φορά να μου έρθεις. Ναι, θα σε καλέσω κι άλλη φορά να μου έρθεις. Για να σε κουρέψω. Γιατί έχω μεγαλώσει αρκετά τα μαλάκια σου και δεν βλέπω ότι δεν έχεις. Τι τα αφήνεις να μακρύνουνε. Ναι. Ωραία. Ωραία, τότε να άρχισα να κουρέψουμε. Ωραία. Θα κλείσουμε κάποια ραντεβουδάκι. Ναι, για να σε κουρέψω. Λοιπόν, σου άρεσε το παιχνιδάκι. Σίγουρα σου άρεσε, 100% σου άρεσε. Προσπάθησε να το μάθεις. Αυτό ήταν. Σε χαιρετώ. Φιλάκια. Bye.